Κοντά μας η κυρία Ευελίνα Μπάκιντα, επιχειρηματίας και ειδική στο μάρκετινγκ, για να μιλήσουμε μαζί για το τοπικό επιχειρήν, τις προοπτικές που υπάρχουν και γενικά το πόσο εύκολο είναι να πετύχει κανείς επιχειρηματικά. Καλημέρα κυρία Μπάκιντα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχωρείτε στο newshub.gr. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Λοιπόν, διαβάζω από την ιστοσελίδα, θα ξεκινήσω από εκεί. Είμαι η Ευελίνα Μπάκιντα, ειδική στο μάρκετινγκ, τόσο ακαδημαϊκά όσο και εμπειρικά. Τίποτα δεν με ευχαριστεί περισσότερο από το να βοηθάω γυναίκες και νέους να επιτυχάνουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους και να πραγματοποιούν τα όνειρά τους. Ελάτε να συνεργαστούμε. Αυτό είναι το μήνυμά σας και το αναφέρω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ το μήνυμα που υπάρχει στο site σας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό. Εμένα, ως έναν άνθρωπο, ας πούμε νέο, θα έλεγα ότι μου μίλησε στην καρδιά. Παρακινεί κόσμο αυτό το μήνυμα? Σας ευχαριστώ καταρχήν. Αυτό που προσπαθώ πάντα είναι να είμαι ο εαυτός μου. Και αυτό έβγαλα μέσα σε αυτήν τη φράση. Η πορεία μου, ξεκινώντας από τις σπουδές μου στη διοίκηση επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ και στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, με έκανε να γυρίσω στο τόπο μου και να εφαρμόσω καλές πρακτικές. Παράλληλα λοιπόν, ήθελα να βοηθήσω τους ξεκίνησα από αγροτικούς συνεταιρισμούς και μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν δίνοντας αξία στο προϊόν που παράγουν. Μάλιστα. Πόσο εύκολο ήταν για να φτάσετε μετά από χρόνια να έχετε μια τέτοια εξειδίκευση στο συγκεκριμένο κομμάτι στο οποίο δραστηριοποιήσετε? Κοιτάξτε, αυτό που λέω πάντα είναι ότι οι σπουδές μας δίνουν τη βάση, αλλά η εμπειρία στη δουλειά είναι το καλύτερο σχολείο. Ξεκίνησα από τον τουρισμό δουλεύοντας αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και μετά στην Air Greece, την οποία αγάπησαν όλοι οι κριτικοί. Στη συνέχεια πήγα στην Ένωση Πεζών και έμαθα πάρα πολύ καλά το κομμάτι του ελαιολάδου, που είναι το προϊόν της Κρήτης, το χρυσό, ο υγρός χρυσός όπως λέμε, και πώς θα μπορούμε να το προωθήσουμε, να το βγάλουμε στις αγορές. Έχω προωθήσει τα τοπικά προϊόντα στις 5 Ηπείρους, ξέρω τον κόπο των παραγωγών από πρώτο χέρι και όλα αυτά με βοηθούν και ως τεχνοκράτη να βάλω μέσα την ειδική αξία που έχει ένας παραγωγός στο νησί της Κρήτης όταν θέλει να προωθήσει το προϊόν του στο εξωτερικό. Μου αναφέρατε τώρα στο τελείωμα της φράσης στην Κρήτη και θα ήθελα να πάμε έτσι λίγο στα πιο βαθιά. Το τοπικό επιχειρήν βιώνει μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Μάλλον τη μια πρωτόγνωρη κατάσταση μετά την άλλη. Είχαμε την οικονομική κρίση τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε την υγειονομική κρίση την οποία ακόμη παλεύουμε και έχουμε και τις συνέπειες ενεργειακής κρίσης. Πόσο εύκολο είναι τελικά να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά κανείς σήμερα? Κοιτάξτε, ειδικά στον χώρο του ελεύθερου επαγγελματία, αυτό που λέω εγώ είναι ότι όλοι κάνουμε κουπί. Το σημαντικό όμως, και εγώ θα σταθώ στο αισιόδοξο του πράγματος, είναι ότι οι ιδέες υπάρχουν, επιχειρηματικά μυαλά υπάρχουν, ιδιωτική πρωτοβουλία στην Κρήτη ανθεί. Ζούμε σε έναν πολύ όμορφο τόπο που μας δίνει την ευκαιρία να επιχειρούμε, να δημιουργούμε και απλώς αυτό που χρειάζεται είναι από τα κάτω, αυτό που λέμε bottom up δράσεις, να διεκδικούμε όλοι μαζί ένα ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον. Η Κρήτη βέβαια να πούμε ότι έχει το πλεονέκτημα του τουρισμού, αξιοποιείται όμως στο έπακρο. Ο τουρισμός αξιοποιείται στο έπακρο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης και για μένα αυτό που χρειάζεται είναι ένα νέο μοντέλο. Δεν είμαι η πρώτη που το λέω και το έχω καταλάβει, αλλά επειδή η εξειδίκευσή μου είναι το branding, το προϊόν, το τουριστικό προϊόν της Κρήτης ως brand θα πρέπει στις επόμενες δεκαετίες να βασιστεί στην εμπειρία που θα δώσει μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους και αξίας
στην γαστρονομία μας, στην ενδοχώρα που δεν έχει την θάλασσα να βασιστεί πάνω στο μοντέλο της θάλασσας και του ήλιου, και γενικά σε όλες αυτές τις χειροτεχνίες, οικοτεχνίες που ανθίζουν στην ενδοχώρα, αλλά δεν έχει βγει ακόμα το λουλουδάκι μέσα από το χώμα. Πάσχουμε, θέλετε να πείτε λίγο και στο κομμάτι, λίγο ή πολύ θα μας το πείτε εσείς, στο κομμάτι της εξωστρέφειας, δηλαδή το να αναδείξουμε όλες αυτές τις δράσεις, όλα αυτά τα προϊόντα και όλες αυτές τις προτάσεις προς τα έξω. Νομίζω ότι πάσχουμε στην ομαδικότητα. Πάσχουμε δηλαδή στο να διεκδικούμε όλοι μαζί, να παρουσιάζουμε όλοι μαζί το προϊόν, το τουριστικό της Κρήτης ως ένα. Η περιφέρεια Κρήτης έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα με το brand Κρήτη στη γαστρονομία, η οποία βεβαίως και αφορά ένα μεγάλο κομμάτι της τον τουρισμό, τον εναλλακτικό τουρισμό και τον τουρισμό του μέλλοντος. Γιατί ειδικά και μετά την καραντίνα και όλα όσα περάσαμε ψυχολογικά, αν θέλετε, οι πολίτες του κόσμου, όλοι αναζητούν τώρα την εμπειρία, την αυθεντικότητα, δύο χαρακτηριστικά του κρητικού τουριστικού προϊόντος. Σύντομο γεγονός να πούμε ότι τουλάχιστον κατά γενική ομολογία ή αυτό αναφέρει μια μερίδα του επιχειρηματικού κόσμου, δεν υπάρχει επαρκή στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Δηλαδή υπάρχουν και εκεί πολλά περιθώρια, νομίζω. Και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα προγράμματα που τρέχουν, να φτάσει η πληροφορία στον επιχειρηματία, στον ντόπιο επιχειρηματία, και ο τρόπος υλοποίησής τους να συνάδει με ένα στρατηγικό σχέδιο που θα δημιουργηθεί για την μεγένθηση της αξίας του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης. Και εξάλλου πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι, είμαι υπέρ όλων αυτών των που μπορεί να ακούγονται κλισέ, αλλά βγαίνουν μέσα από την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Συμφωνώ μαζί σας. Πάμε τώρα και στο κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Κρήτης, γιατί παράλληλα με όλα τα άλλα είστε και πρόεδρος του συγκεκριμένου φορέα. Θα ήθελα ένα σχόλιο με δεδομένο ότι συμπληρώνεται και 20 χρόνια δράσης ο Σύλλογος με εκατοντάδες μέλη γυναίκες επιχειρηματίες σε όλη την Κρήτη. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης το 2018. Ο Σύλλογός μας είναι ένας από τους φορείς που αγωνίζονται για να υπάρξουν ουσιαστικά διάφορες δράσεις στήριξης προς τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του νησιού. Μέλη μας είναι εκατοντάδες γυναίκες, όπως είπατε, είτε από τον κλάδο των υπηρεσιών, είτε από τον κλάδο της μεταποίησης των προϊόντων, από χειροτέχνες μέχρι επιχειρήσεις στη βιομηχανική περιοχή. Κοινό μας σημείο είναι η γυναίκα επιχειρηματίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νέο συμβούλιο, πολλά υποσχόμενο θα πω, του οποίου είμαι πρόεδρος με όλη την ευθύνη που αυτός ο ρόλος έχει για τις δράσεις που όντως θα ενισχύσουν την βιωσιμότητα της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ωραία. Πρακτικά θα σας ρωτήσει κάποιος πώς βοηθά ο Σύλλογος αυτός στις γυναίκες. Δηλαδή θα ήθελα 3-4 σημεία για να καταλάβουμε λοιπόν πώς κινείστε και δραστηριοποιείτε, πώς υποστηρίζετε τη γυναική επιχειρηματικότητα. Να σας πω καταρχήν ότι ο Σύλλογος ενθαρρύνει τα μέλη του να επιμορφώνονται μέσω επαγγελματικής κατάρτισης και να εξασφαλίζουν συνθήκες βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του μορφωτικού τους επίπεδου. Φανταστείτε ότι μέσα στην καραντίνα καταφέραμε με την συνεργασία με την εκπαιδευτική αναπτυξιακή Πλοηγός να εκπαιδεύσουμε πάνω από 100 γυναίκες σε soft skills, δεξιότητες προώθησης των προϊόντων τους, όπως για παράδειγμα το digital marketing.
καλλιεργούμε εννοείται το πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών μέσα από τη δικτύωση. Πρόσφατα εγκαινιάσαμε το θεσμό «Γνωρίστε τη γυναίκα επιχειρηματία» με επισκέψεις στις επιχειρήσεις των μελών μας για να γνωρίσουμε η μία με τι ασχολείται η άλλη και να μπορέσουμε να τη στηρίξουμε. Είμαστε μέλος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, με τη συνεργασία του οποίου προωθούμε τις δράσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόσφατα γίναμε συντονιστής για όλη την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Startup Cities Initiative, δίνοντας έτσι βήμα και στις καινοτόμες τεχνολογικά ιδέες των μελών μας να μπορέσουν να έχουν μια εξωστρέφεια και να βρουν επενδυτές από το εξωτερικό ή συνέργειες με άλλα startups του εξωτερικού. Κάθε χρόνο έχουμε στο κέντρο του Ηρακλείου μία έκθεση προβολής και προώθησης κριτικών παραδοσιακών προϊόντων, την οποία αγκαλιάζουν όλοι οι τοπικοί φορείς. Είναι ένα γεγονός το οποίο με τις παράλληλες εκδηλώσεις του μπορώ να πω ότι αγγίζει όχι μόνο την επιχειρηματικότητα αλλά και τον πολιτισμό, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και η ψυχική υγεία και των μελών μας. Ο πολιτισμός, όπως ξέρουμε, βοηθάει στην ευζωία. Και σε αυτό να πω ότι έχουμε εγκαινιάσει και τις ημέρες υγείας, όπου με ειδικούς επιστήμονες ενημερώνουμε τα μέλη μας για διάφορα ζητήματα υγείας, πρόληψης στην καθημερινότητά μας κλπ. Μάλιστα. Και έχετε και τις ημέρες καριέρας, αν δεν κάνω λάθος. Ένα νέο εργαλείο που έχει τεθεί στη διάθεση, νομίζω όχι μόνο των γυναικών, αλλά κάθε ανθρώπου που θέλει να επιχειρήσει. Ακριβώς. Γενικώς σε όλες μας τις δράσεις εννοείται ότι ευπρόσδεκτοι είναι άντρες και γυναίκες, όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν, να εκπαιδευτούν και να γνωρίσουν, να δικτυωθούν με φορείς και οργανώσεις. Στις ημέρες καριέρας, όπως καταλαβαίνετε, ασχολούμαστε με επαγγελματικά θέματα, με χρηματοδοτήσεις, με οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει μία επιχείρηση να αναπτυχθεί. Ωραία. Και κλείνοντας, θα ήθελα ένα μήνυμα από εσάς προς όλους όσους μας ακούνε. Ποιο θα ήταν αυτό? Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μία φράση του Νίκου Καζαντζάκη, μια και η μητέρα μου κατάγεται από τη Μυρτιά, και την οποία προσπαθώ να χρησιμοποιώ και εγώ: το φτάσε όπου δεν μπορείς. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο τη χρονιά που ήδη τρέχει. Σας ευχαριστώ πολύ.